έχουμε αυξήσεις των επιτοκίων. Για άλλη μια φορά. Η 7η κατά σειρά από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 0,25% πάνω το βασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αυτό σημαίνει ότι από τον Ιούλιο του 2022 μέχρι και τον Μάιο του 2023 από τα μηδενικά επιτόκια έχουμε φτάσει σε επιτόκια 3,25%. Αυτό κάτι σημαίνει βεβαίως και για την Ελλάδα. Επί του παρόντος αυτό που ξέρουμε είναι ότι θα έχουμε προστασία τουλάχιστον στα στεγαστικά δάνεια. Υπό ποια έννοια? Μπαίνει ένα στόπ στις αυξήσεις του επιτοκίου. Γιατί τα κειμενόμενα συμπαρασύρονταν από τις αποφάσεις Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όσοι είχαν δανειστεί σε κειμενόμενο επιτόκιο, και ανέβαιναν και αυτά. Στα ενήμερα στεγαστικά δάνεια μπαίνει ένα στόπ. Παγώνει η δόση για ένα χρόνο και επιπλέον, με κάποια συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια, επιδοτείται και η δόση των δανείων. Άρα μπορούμε να πούμε ότι κερδισμένοι, πέρα από αυτούς που έχουν στεγαστικά δάνεια και δεν θα δουν νέες αυξήσεις στα επιτόκια τους για τον επόμενο χρόνο, είναι και οι καταθέτες. Και θα σας πω γιατί. Καταρχήν βλέπουμε μια απειροελάχιστη αύξηση των επιτοκίων στους λογαριασμούς ταμιευτηρίου. Από τον Ιανουάριο του 2023 μέχρι τον Μάρτιο του 2023, από το 0,11% στο 0,23%. Θα πει κανείς, στο ταμιευτήριο είναι μηδενικά τα επιτόκια, δεν έχει κανένα νόημα. Όμως η εικόνα αλλάζει αν πάμε στις προθεσμιακές καταθέσεις. Εκεί έχουμε σοβαρές αυξήσεις των επιτοκίων με βάση τα δεδομένα που γνωρίζαμε. Έτσι, δεν είναι αυτό που βλέπουμε στα επιτόκια των δανείων. Άρα τα κλείνεις για ένα χρόνο, έτσι, δηλαδή αυτό εννοείς προθεσμιακές? Ακριβώς. Μέχρι ένα χρόνο οι προθεσμιακές, αν συμφωνείς, είναι συμφωνισμένης διάρκειας, έτσι αποκαλούνται. Από το 0,47% το επιτόκιο τον Ιανουάριο, το Μάρτιο πήγε στο 1,16%. Και να σας πω ότι αυτά που ξεπερνάνε, οι προθεσμιακοί που ξεπερνούν τον ένα χρόνο, έχουν φτάσει μέχρι και 2%. Αυτό τι παρατηρούμε λοιπόν σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος? Έχουμε μια μετακόμιση καταθετικών κεφαλαίων από τους λογαριασμούς ταμιευτηρίου στους προθεσμιακούς. Και μάλιστα είναι και εκρηκτική. Εκεί μιλάμε για μια αύξηση που φτάνει το 665% και είναι ενδεικτικό ότι έχουν φύγει από τον Ιανουάριο του 2023 είχαμε 470 εκατομμύρια ευρώ στις προθεσμιακές καταθέσεις πάνω από ένα χρόνο και φτάσαμε στα 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή 665% πάνω η αύξηση στα κεφάλαια που έχουν πάει στις προθεσμιακές καταθέσεις. Βεβαίως υπάρχουν και οι χαμένοι των αυξήσεων των επιτοκίων, όσοι έχουν επιχειρηματικά δάνεια, γιατί αυτοί δεν προστατεύονται όπως εκείνοι με τα στεγαστικά, παίρνουν κανονικά τις αυξήσεις εάν τα δάνειά τους είναι συνδεδεμένα με αυτά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή με Euribor, και όσοι αναζητούν νέα δάνεια. Αυτοί ξεχνάμε το φθηνό κόστος χρήματος που γνωρίζαμε μέχρι και τον Ιούνιο του 2022. Πλέον τα επιτόκια για να δανειστεί κάποιος είναι τσουχτερά. Έχουν φτάσει και 5%. Και το έχουν ξεπεράσει. Λοιπόν, αυτά είναι τα δεδομένα αυτή τη στιγμή στην αγορά. Υπάρχουν και οι κερδισμένοι και οι χαμένοι. Θα έλεγε κανείς ότι το καλό της υπόθεσης είναι ότι αν μη τι άλλο, αυτοί που έχουν στεγαστικά δάνεια που είναι κατά βάση οικογένειες, αυτή τη στιγμή θα πληρώνουν σταθερή δόση.